να καλημερίσω τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Υπουργέ, λόγω επικαιρότητας θα ξεκινήσω με το εξής ερώτημα. Θυμόσαστε τι είπε και ο διοικητής της ανεξάρτητης της αρχής της πολιτικής αεροπορίας, ότι φοβάται πως έχουμε τέμπη του αέρα. Είχαμε χθες το περιστατικό που είχαμε στην Ιαπωνία, όπου σώθηκαν 377 επιβάτες. Πόσο ελέγχει το Υπουργείο σας τους μηχανισμούς ώστε να γίνονται οι κανονικές εκπαιδεύσεις και σε αεροπορικές εταιρείες που δρέμουν στην Ελλάδα, αλλά και στα αεροδρόμια για να έχουμε ασφαλείς πτήσεις? Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι πολύ πρόσφατα, κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή, επευκαιρία της νέας διοίκησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της ΥΠΑ δηλαδή, είχα την ευκαιρία να τονίσω και να επαναλάβω ότι τα θέματα ασφαλείας είναι σοβαρά θέματα, τα οποία θα πρέπει συχνά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να προσέρχεται στη Βουλή και να ενημερώνει. Άρα θέματα ενίσχυσης της ασφάλειας, είτε μιλάμε για αεροπορικές, για τα αεροδρόμια μας, είτε μιλάμε για το σταδιοδρομικό δίκτυο, είτε μιλάμε για άλλες υποδομές, είναι σημαντικό θέμα το οποίο πάντα θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε ώστε να το ενισχύουμε. Τούτων δοθέντων, το τελευταίο εξάμηνο γίνανε αυστηροί έλεγχοι στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό και τον Παγκόσμιο Φορέα, τον EASA και τον ICAO όπως λέγεται. Και με βάση τις γραπτές τοποθετήσεις αυτών των φορέων, που μου προσκόμισε τις τελευταίες ημέρες του 2023 ο διοικητής της ΑΠΑ, που αναφερθήκατε προηγουμένως, η χώρα πέρασε με πολύ βελτιωμένο βαθμό τις εξετάσεις, πολύ ψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Άρα αυτό είναι ένα στοιχείο ικανοποίησης, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να πιέζουμε την ΥΠΑ και την ΑΠΑ, έτσι ώστε να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια στα αεροδρόμια της χώρας. Θα σας πάω σε ένα καθημερινό πρόβλημά μας. Πια δεν μιλάμε για βιώσιμη αστική κοινότητα. Εδώ πέρα η κίνηση στους δρόμους έχει γίνει πια αφόρητη, κυρίως σε μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα. Τι προβλέπετε από το Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, όντως θα πρέπει να μιλάμε για βιώσιμη αστική κινητικότητα. Και ο όρος αυτός πλέον είναι ένας όρος που έχει καθοριστεί παγκοσμίως και πρέπει να δούμε πώς η χώρα μας το επόμενο χρονικό διάστημα θα δώσει πρακτικά δείγματα γραφής προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα ακούσετε συνεπώς και θα δείτε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες από την ελληνική κυβέρνηση, σε συντονισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το Γραφείο του Πρωθυπουργού, συγκεκριμένες κινήσεις σταδιακής βελτίωσης αυτού που λέμε βιώσιμη αστική κινητικότητα. Γιατί πράγματι, το πρόβλημα της κίνησης, το πρόβλημα που υπάρχει στις μεγάλες πόλεις, είναι υπαρκτό και γίνεται οξύτερο. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση θα ακούσετε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για πρότυπες γραμμές, δηλαδή για γραμμές που λεωφορεία θα λειτουργούν με καλύτερη ποιότητα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και θα εξυπηρετούν καλύτερα την κοινωνία, ώστε αυτό να ακολουθεί μελλοντικά σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Θα μιλήσουμε για τις κάμερες, που ήδη υπάρχουν κάμερες, όχι μόνο της αστυνομίας, αλλά και του ίδιου του ΟΑΣΑ, σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες, για να διευκολύνεται η κίνηση των λεωφορείων. Ποιων λεωφορείων όμως? Καλύτερων λεωφορείων. Διότι σήμερα που μιλάμε για Quick, δυστυχώς το 35% των λεωφορείων στην Αθήνα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αμαία. Και δυστυχώς 450 λεωφορεία στην Αθήνα έχουν ηλικία 22 ετών. Άρα είμαστε σε μια διαδικασία νέους τόνους στα λεωφορεία, ξεκινώντας από ηλεκτρικά λεωφορεία και λεωφορεία φυσικού αερίου από το 2024 και μετά, δηλαδή από εφέτος. Και ταυτόχρονα με ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, με παρεμβάσεις για τα αμαία, δηλαδή για προσβασιμότητα για όλους, με απότατο στόχο να δημιουργηθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δύο μητροπολιτικοί φορείς που θα έχουν τον συντονισμό της καθημερινότητας του πολίτη, δηλαδή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Διότι δεν είναι θέμα μόνο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είναι και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι και των Δήμων, είναι και της Περιφέρειας, είναι και του ιδιωτικού τομέα. Τι ώρα δηλαδή γίνεται τροφοδοσία του ιδιωτικού τομέα? Αυτό. Όπου είπατε το μαγικό τώρα. Ναι, θυμάμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι 7 η ώρα είχαν τελειώσει όλες οι φορτώσεις. Γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Χρειάζονταν ένας καλύτερος συντονισμός. Αυτός έχει γίνει και θα αρχίσετε να βλέπετε αποτελέσματα από τον Ιανουάριο του 2024. Και τα διπλά παρκαρίσματα.
Είναι και αυτό ένα για να πάρεις τον καφέ σου. Αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχουν, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Παράδειγμα, είναι αντικείμενο συζήτηση το αν θα πρέπει σε λεωφορείοδρόμους στην Αθήνα να μπουν κολονάκια. Τα κολονάκια διευκολύνουν πάρα πολύ την μετάβαση των λεωφορείων, όμως υπάρχουν και αρκετές ενστάσεις από ειδικούς ως προς την επικινδυνότητα για τα μηχανάκια. Σωστό. Γιατί βάλαμε κολονάκια στο Πάτρα Πύργος, κόστησαν όλες οι παρεμβάσεις εκεί 17 εκατομμύρια, αλλά δεν είχαμε ούτε ένα θανατηφόρο ατύχημα την προηγούμενη περίοδο. Αλλά εκεί ήταν εθνική οδός. Στην Αθήνα κάποιοι ειδικοί λένε ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Μιλάμε για κάμερες. Υπάρχουν ζητήματα αν θα βάλεις κάμερες μπροστά ή πίσω σε ένα λεωφορείο για να βλέπει ένα αυτοκίνητο αν μπαίνει σε λεωφορείοδρομο. Γιατί και αυτό είναι στοιχείο βιώσιμης ασκής κινητικότητας. Γιατί αν διευκολύνουμε καλύτερα λεωφορεία να κινούνται ταχύτερα στην Αθήνα, αυτό θα οδηγήσει αρκετούς συμπατριώτες μας να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητο. Όταν, με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχουμε το 23, περίπου το 43% των συμπατριωτών μας στην Αθήνα και λόγω COVID, της προηγούμενης περίοδου εννοώ, παίρνει το αυτοκίνητο και το οδηγεί μόνος του. Το 43% περίπου των συμπατριωτών μας. Mm-hmm. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία μας έχουν προβληματίσει και θα αρχίσουμε να λαμβάνουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που σας είπα από τις αρχές του έτους. Μιλήσατε για ηλεκτροκίνηση στα λεωφορεία. Σχεδιάζεται κάτι που να αφορά ταξί, που να αφορά ποδήλατα, καλά για τα γιοταχή, υπάρχουν και οι διρεκτίβες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι θέμα αν σχεδιάζουμε. Έχει σχεδιάσει η ελληνική κυβέρνηση από την προηγούμενη περίοδο. Υλοποιούμε. Αυτή τη στιγμή, για να έχετε μια αίσθηση, με βάση τα στοιχεία του 23, έγιναν αιτήσεις από πολίτες προκειμένου να χρηματοδοτηθούν με επιδότηση της ηλεκτροκίνησης σε 7.570 ποδήλατα, κυρίως ποδήλατα είναι, 7.000 περίπου 700... Χωρίς ποδηλατόδρομους. Είναι και αυτό ένα θέμα. Το οποίο και σε αυτό θα ακούσετε πρωτοβουλίες στα πλαίσια της βιώσιμης ασκής κινητικότητας. Δίκλα τρίκλα είναι περίπου το ίδιο και επιβατικά αυτοκίνητα και επαγγελματικά ήταν λιγότερα, ήταν 6.000. Επί αυτών, ήδη το 2023 πληρώσαμε 5.823 αιτήσεις που αφορά 6.021 οχήματα. Δηλαδή, περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η χώρα, έδωσε η κυβέρνηση προς τους πολίτες ως κίνητρο για να ενισχύσουν την ηλεκτροκίνηση. Το ποσό δεν είναι μικρό και ο αριθμός των συμπατριωτών μας που επιδοτήθηκε δεν είναι μικρός. Επιβεβαιώνω αυτό που είπατε ως προβληματισμό, ότι έχουμε μείνει πίσω στο σχετικό πρόγραμμα των πράσινων ταξί. Εκεί η επιδότηση είναι 22.000 ανά ταξί. Ο προϋπολογισμός είναι περίπου 40 εκατομμύρια. Και είχαμε μία εκτίμηση πριν από περίπου ένα έτος ότι θα μπορούσαν στο πρόγραμμα να μπουν 2.000 ταξί. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι οι αιτήσεις που έχουν γίνει είναι λίγο πάνω από 100. Άρα χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε έτσι ώστε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερα ταξί στο θέμα της ηλεκτροκίνησης, διότι το 34% της κίνησης στο κέντρο της Αθήνας γίνεται από το ταξί. Αφήστε τα όμως να κυκλοφορούν στους λεωφορείοδρομους. Δηλαδή πρέπει να μπουν. Δηλαδή είναι και αυτή η συγκοινωνία είναι και αυτή. Είναι θέματα τα οποία θα τα αξιολογήσουμε μαζί με τους ειδικούς έτσι ώστε να πάρουμε τις βέλτιστες αποφάσεις. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ, να βάλουμε δηλαδή το κάρο μπροστά από το άλογο. Υπάρχουν συλλογικές αποφάσεις, διότι όπως σας είπα, εμπλέκονται πάρα πολλά υπουργεία. Θα σας πάω τώρα στα μεγάλα έργα. Καταρχήν, έχουμε κρεμότητα με τη Θεσσαλία. Έχουμε με τη λειτουργία των σιδηροδρόμων μετά από αυτά που συνέβησαν στα Τέμπη. Κάτι που να αφορά τα μεγάλα έργα. Ωραία, να ξεκινήσω από τη Θεσσαλία ή από τα μεγάλα έργα, ό,τι θέλετε εσείς. Αφήνω εσάς. Ωραία, Θεσσαλία. Θεσσαλία ουσιαστικά έχουμε παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε τρία επίπεδα. Σχολεία, σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή και υποδομές. Όταν λέω υποδομές όμως εννοώ δρόμους και γέφυρες. Ξεκινώ από τα σχολεία. Στα σχολεία στο τέλος του 2023 υπογράψαμε ως Υπουργείο μαζί με τις κτηριακές υποδομές ένα μνημόνιο συνεργασίας με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών δίνει 50 εκατομμύρια ως δωρεές των μελών του ελληνικού εφοπλισμού προκειμένου να επισκευαστούν και να αποκατασταθούν οι ζημιές σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος που έχουν πληγεί.
Άρα υπάρχει μια δέσμευση. Σε συγκεκριμένα σχολεία η πρώτη λίστα δόθηκε στη δημοσιότητα. Αν δεν με πατάει μνήμη μου, ήταν 33 σχολεία, ίσως να ακολουθήσουν και άλλα. Σε αυτά τα σχολεία θα γίνουν παρεμβάσεις, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν με πλήρη χρηματοδότηση από την Ένωση, όπως σας είπα προηγουμένως, μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Πάμε στο σιδηρόδρομο. Στο σιδηρόδρομο έχει υπάρξει μια μερική αποκατάσταση του δικτύου. Και είχα την ευκαιρία στο πρώτο δρομολόγιο που έγινε μέσα Δεκεμβρίου, 16 Δεκεμβρίου, να ταξιδέψω από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, μέχρι τη Λάρισα. Και όταν λέμε μονή γραμμή, γιατί πράγματι υπάρχει μονή γραμμή, κυριολεκτό και κυριολεκτούμε. Δεν υπάρχει δεύτερη γραμμή δίπλα. Έχει καταστραφεί ολοσχερός. Την έχει πάρει το νερό. Δηλαδή μιλάμε για τρομερές ζημιές στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει συνεπώς σήμερα μερική αποκατάσταση. Η κίνηση ήταν πολύ ικανοποιητική μέσα στις γιορτές στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Τι εκκρεμεί? Εκκρεμεί η μόνιμη αποκατάσταση του δικτύου. Στην προσωρινή αποκατάσταση, επειδή μπορεί να μου θέσετε και ευλόγως θέμα ασφαλείας, γιατί δεν υπάρχουν τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης στην περιοχή περίπου από το Δομοκό μέχρι τη Λάρισα, θέλω να σας πω ότι όταν μπαίνει ένα τρένο σε αυτή την περιοχή, τότε το άλλο τρένο μένει στάσιμο στη Λάρισα ή αντίστροφα στο Δομοκό μέχρι να αποχωρήσει το άλλο τρένο. Καταλαβαίνετε ότι έτσι διασφαλίζουμε την ασφάλεια της περιοχής. Δεν ξαναχούμε Τέμπη δηλαδή. Μόνιμη αποκατάσταση, mm-hmm. Κοστίζει 200 εκατομμύρια, θα βγουν οι διαγωνισμοί το επόμενο χρονικό διάστημα, με ορίζοντα αποκατάσταση μέχρι το 2025. Δεν είναι εύκολη αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, ιδιαίτερα τα συστήματα τηλεδιοίκησης. Και για να δείτε πόσο κακή χρονιά δυστυχώς ήταν για τον ελληνικό σιδηρόδρομο το 2023, εκτός του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, είχαμε και ολική καταστροφή του συστήματος τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης που παραδόθηκε εν λειτουργία τον Αύγουστο στην ελληνική κοινωνία και καταστράφηκε το Σεπτέμβριο. Το σύστημα το οποίο φτιάξαμε και παραδόθηκε πιστοποιημένο είναι αυτό που καταστράφηκε. Και μένουν οι δρόμοι και οι σιδηρόδρομοι που θα αποκατασταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή την επόμενη διετία με διαγωνισμούς οι οποίοι θα βγουν. Μεγάλα έργα. Μετρό Θεσσαλονίκης. Παραδίδεται δεύτερο εξάμεινο του 24. Οδική σύνδεση Άκτιο Αμβρακία. Παραδίδεται λογικά τέλος Ιανουαρίου του 24. Τα τμήματα Τρίκαλα Καλαμπάκα και Λαμία Ξινιάδα του Ε65 σταδιακά θα παραδοθούν στο πρώτο εξάμεινο του 24. Ένα μεγάλο κομμάτι του Πάτρα Πύργος θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 24. Η αποκατάσταση Διόρυγας του Κορίνθου θα ολοκληρωθεί. Η σύμβαση για το έργο στην Πελοπόννησο της παράκαμψης Γιάλωβας θα υπογραφεί. Και δρομολογούνται και πολλά μικρότερα έργα, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τοπικές κοινωνίες και κυρίως για την περιφερειακή ανάπτυξη. Η ΕΙΔΑΠ είναι δική σας? Όχι. Η ΕΙΔΑΠ εξακολουθεί να είναι κομμάτι της μεγάλης του ΤΑΙΠΕΔ? Όχι, όχι. Η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΦ έχουν περάσει με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Α, οκ. Άρα πρέπει να ξέρω πού θα πηγαίνω για να γκρινιάζω. Εντάξει. Θα σας κάνω τώρα και το πιο κρίσιμο ερώτημα της ημέρας, κύριε Υπουργέ. Από τη Φιώτιδα δεν είστε, από τη Λαμία δεν είστε? Φυσικά. Ωραία. Το μάτς Λαμία Ολυμπιακός σήμερα. Δύσκολο. Δύσκολο, δύσκολος αγώνας. Είναι πρόδειλη η απάντησή μου. Τι θα ήθελα. Άσο. Άσο, εντάξει. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όχι, νομίζω πως οι απαντήσεις που πήρα... Α, ναι. Μου λέει ένας κύριος εδώ, συγγνώμη που σας καθυστερώ για λίγο, ότι από πέρυσι, ο κύριος Θάνος, από πέρυσι περιμένω να πληρωθώ την εγκεκριμένη επιδότηση για ηλεκτρικό ποδήλατο. Ωραία, θα ήθελα σας παρακαλώ στο τέλος της επικοινωνίας μας, ναι, αν μπορείτε να μου στείλετε τα στοιχεία του κύριου Θάνου, ναι, να δω σε ποιο σημείο βρίσκονται, διότι πολλές φορές, επειδή παρακολουθούμε τη διαδικασία, έχουν τρέξει πολύ γρηγορότερα οι διαδικασίες στους τελευταίους μήνες, αλλά υπάρχουν και κάποια ζητήματα μη ολοκλήρωση των φακέλων, όπως για παράδειγμα ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Θα ήθελα συνεπώς, επειδή δεν μπορώ να ξέρω την κάθε περίπτωση, σωστό, να έχω τα στοιχεία, όχι δημόσια, ιδιωτικά. Δώστε τα μου. Μετά θα επικοινωνήσω προσωπικά ο ίδιος, ώστε να δούμε σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία της επιδότησης. Και εγώ με την ευκαιρία θα παρακαλέσω τον κύριο Θάνο να μας στείλει το τηλέφωνό του στο 211-200-8200 για να σας τα μεταβιβάσουμε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Και καλή επιτυχία στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό. Γεια σας.